με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναφηρία, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει για μία ακόμα φορά την αλληλεγγύη και τη στήριξη ταξικού κινήματος στον αγώνα των αναπήρων, των χρονίων πασχόλων και των οικογενειών τους για δημόσια δωρεάν υγεία, πρόνοια, δουλειά, ζωή με δικαιώματα. Ειδικότερα φέτος που σε κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με τη νέα αντιασφαλιστική λέλαπα της νέας κυβέρνησης, μεγαλύτερα θύματα θα είναι οι ανάπηροι και οι οικογένειές τους από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, καθώς μπαίνουν σε πρώτο πλάνο οι περικοπές σε πρόνοια, η υγεία και η ειδική αγωγή. Δείγμα των σχεδιαζόμενων βάρβαρων περικοπών είναι, όπως υπόθηκε και πρωτήτερα, πως ο νέος προϋπολογισμός για το 2020 μειώνει τις δαπάνες για τα αναπηρικά επιδόματα κατά 173 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά για την πρόνοια κατά 400 εκατομμύρια. Απέναντι σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, στο πλέγμα προστασίας του εργαζόμενου λαού, το ταξικό κίνημα έδωσε ήδη μια πρώτη μεγάλη απάντηση με τα μεγάλα συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα, απαιτώντας ενιαία δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση για όλους. Η νέα κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια ρότα, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη. Δεν είναι τόσο νέα όσο θέλει να δείχνει. Έρχεται από παλιά, είναι γνωστή, έχει σημαδέψει με τις πολιτικές της τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ξεκίνησε ήδη με φόρα για να εφαρμόσει και να βαθύνει ακόμα περισσότερο την επίθεση στα εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα, βρίσκοντας το έδαφος στρωμένο. Οι βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές των περικοπών, των ιδιωτικοποιήσεων στην υγεία, στην πρόνοια, υπηρετούν μια αντικειμενική στάση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του συστήματός της στη μείωση της φθηνής εργατικής δύναμης για να στηριχθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια στιγμή που η επιστήμη, η τεχνολογία κάνουν τεράστια άλματα στον τομέα της πρόληψης, της πρώιμης διάγνωσης και της έγκαιρης παρέμβασης, της εκπαίδευσης, της θεραπείας και αποκατάστασης και της παραγωγής τεχνολογικών βοηθημάτων, έχουμε αύξηση των αναπήρων και των χρονίων πασχόντων και ιδιαίτερα των βαριών αναπήρων, των βαριά αναπήρων ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την εκ νέου ανακοίνωση του ασφαλιστικού θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη ζωή των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις και τις συνεντεύξεις που έχουν πυκνώσει από το καλοκαίρι και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα, αφού στελέχη της κυβέρνησης σε ημερίδες και εκδηλώσεις αναφέρονται στις νέες αρνητικές εξελίξεις και τη νέα αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού που προτίθεται να φέρουν. Το ασφαλιστικό κακώς ταυτίζεται μόνο με το συνταξιοδοτικό. Αποτελεί μεγάλη ομπρέλα προστασίας που κατοχυρώθηκε και αναπτύχθηκε κάτω από αιματηρούς αγώνες και περιλαμβάνει ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας συνολικά του εργαζόμενου λαού. Είναι προφανές πως ένα σύστημα που αντιλαμβάνεται τον παραγωγό του πλούτου ως κόστος, άλλο τόσο και διπλό κόστος αποτελεί η ξεκούρασή του, η αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης. Όμως επειδή το κεφάλαιο δεν θέλει να ψουφάμε σαν το σκυλί στα μπέλη, διότι μας χρειάζεται για να βγατύνει τα κέρδη του, εγγυάται μέσω του κράτους ένα κατώτερο επίπεδο συντάξεων και παροχών. Την ίδια στιγμή όμως ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που έχει ανάγκη από ακόμα περισσότερη φροντίδα, όπως είναι ανάπηροι και χρόνια πάσχοντες, βρίσκεται ακόμα πιο στριμωγμένο και στο περιθώριο. Στην κατεύθυνση αυτή μετρούν τις ανάγκες ως πεδίο νέας κερδοφορίας και τις συντάξεις και τις παροχές ως επενδυτικά προϊόντα στην αγκαλιά της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ιδιωτική ασφάλιση τροφοδοτείται από την κυβερνητική πολιτική, τη συνειδητή απαξίωση της κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ενισχύεται μέσα σε συνθήκες έντασης ανασφάλειας των εργαζόμενων που προκαλεί συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική ανεξαρτήτως προσήμου κυβέρνησης. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση με μοναδικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση του καπιταλιστικού κέρδους. Πάσχει από ανεξιοπιστία και είναι ευάλωτη στο κίνδυνο της πτώχευσης και της κατάρρευσης. Στηρίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση, στην ανταποδοτικότητα, σε ατομικά συμβόλαια για ορισμένο πλαίσιο παροχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με επώδυνους όρους στην αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Η κατηγοριοποίηση ανάλογα με τα ατομικά βιολογικά χαρακτηριστικά, το ψάξιμο για το αν προϋπάρχουν ασθένειες, αποτελεί πρόκληση σε βάρος των εργαζομένων, υποβιβάζει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους, είναι στοιχείο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες
βάζουν δεκάδες όρους και προϋποθέσεις για την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ασθένειες που δεν καλύπτονται ή επιβάλλονται ειδικά επασφάλιστρα και προϋποθέσεις για την κάλυψή τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είτε ασφαλίζουν αναπήρους και χρόνια πάσχοντες ή έχουν δυσθεώρητα ασφάλιστρα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε στο συμβόλαιο μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Κατά λέξη, λαμβάνουμε απλά προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης, δημογραφικά, οικονομικά, καθώς και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας σε περίπτωση ασφαλίσεως ζωής και υγείας, που αφορούν δηλαδή εκτός των άλλων και την υγεία σας. Και σε παρένθεση, φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων και λοιπά στοιχεία της υγείας σας. Και αυτά είναι απαραίτητα για την ορφή, για τα δύο μέρη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης και την απόδοση του ασφαλίσματος. Δηλαδή, στην ουσία, η υγεία και η ασφάλιση πολύ κοφτά χαρακτηρίζεται ως προϊόν και εμπόρευμα. Σε δεύτερη επιχείρηση βρίσκουμε το εξής. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα ένταξη στο πρόγραμμα, αλλά θα εξαιρούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης η οποία θα απορρέει από επιγενετής αναπηρίες ή σωματικές βλάβες, καθώς και συγγενείς παθήσεις αυτών. Επίσης υπάρχουν και άλλες πλευρές, όπως παραδείγματος χάρη ότι στα ασφάλιστρα παίζει ρόλο η ηλικία, το φύλο, το ύψος ή το είδος της παροχής και πως κάθε χρόνο αυτά θα αναπροσαρμόζονται. Αντίστοιχα, το υψηλό κόστος της νοσοκομιακής περίθαλψης στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχει αναγκάσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξήσουν τα τιμολόγια τους και να περικόψουν κάποιες από τις παροχές. Αν δεν αντέξεις να πληρώνεις τα ασφάλιστρα για κάποια περίοδο και κάνεις διακοπή του συμβολαίου, χάνεις το συμβόλαιο και όταν επανέλθεις, τα ασφάλιστρα αυτά είναι αυξημένα. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Η κοινικότητα μπροστά στην κερδοφορία είναι εμφανής. Δεν υπολογίζει τον παράγοντα άνθρωπο, άνθρωπο και τις ανθρώπινες ανάγκες. Η αντίληψή μας για το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με μια οικονομία που το αντιμετωπίζει ως κόστος. Θέλει άλλη οικονομία που δεν θα φρενάρει, αλλά θα ικανοποιεί τις σημερινές λαϊκές ανάγκες. Το ΠΑΜΕ αγωνίζεται για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συντοξιδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι κρατικό. Εντάσσεται στον κεντρικό εθνικό σχεδιασμό, λειτουργεί με λαϊκή συμμετοχή και λαϊκό έλεγχο. Αγωνιζόμαστε για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν. Ένα σύστημα υγείας και πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως είναι σήμερα ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Με την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο, με χρηματοδότηση από το κράτος, με κέντρα υγείας αποκεντρωμένα ιατρία και κινητές μονάδες, χωρίς καμία εμπλοκή και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών συνεταιρισμών κ.ο.κ. Στηρίζουμε δηλαδή την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης και του κοινωνικού χαρακτήρα απέναντι στη ιδιωτική πρωτοβουλία. Στη βάση αυτή, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο θα συνεχίσει να στηρίζει τα αιτήματα, τις πρωτοβουλίες και τους αγώνες του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος. Αγώνες που επιβεβαιώνουν τα κοινά ταξικά συμφέροντα των ασθενών, των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με τους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και με τον εργαζόμενο λαό συνολικότερα.